Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα, απόγευμα Πέμπτης, όπως εμείς την λέμε την αγαπημένη μας προ-Παρασκευή, στους δέκτες σας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, όπως επίσης και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Είμαστε εδώ, η ομάδα του Fonien.gr, και αυτό το απόγευμα για να πάμε και επικαιρότητα με στόχο και έμφαση στην περιοχή του Μεραμπέλ, που είναι και ο χώρος στον οποίο το Fonien.gr ασχολείται δημοσιογραφικά και παρουσιάζει την καθημερινότητα, τον τόπο και τους ανθρώπους του βέβαια. Αλλά σήμερα θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε τελικά εκτός το παράθυρο της εκπομπής μας τον κύριο Σταύρο Ναυράκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, για να μιλήσουμε μαζί του για μία σειρά από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κρήτη και βέβαια και το Λασίθι, μιας και μετά την περίοδο την οποία περνάμε, την δοκιμασία την οποία όλοι μας βιώνουμε, έχουμε ανάγκη να δούμε κάποιες εξελίξεις και τι προοπτική ανοίγεται στο μέλλον μπροστά μας. Καλησπέρα στον Νίκο Μουτζάκη. Καλησπέρα, Θάνο Γορομπίλια, καλησπέρα στον Νίκο Κοϊνάκη και καλησπέρα φυσικά και στους τηλεθεατές του Fonien.gr που μας παρακολουθούν καθημερινά στους δέκτες τους λίγο μετά τις 6 και 4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Να πούμε βέβαια ότι τα δεδομένα που έχουμε μετά την παρουσίαση των θέσεων της κυβέρνησης εχθές και της ανάλυσης των πρωτοβουλειών από τη μεριά των υπουργών δεν έχουν ικανοποιήσει όλους τους κλάδους οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς αυτή την εξέλιξη, αυτή την ενημέρωση, ούτε τους επαγγελματίες εστίασης και διασκέδασης, ούτε πάρα από τους ξενοδόχους, αλλά ούτε και τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, μιας και έχουμε σειρά από αντιδράσεις και μια σειρά από διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα θέματα τα οποία παρουσιάστηκαν εχθές. Θα το χαρτίζουμε όμως αυτό για μια κάποια άλλη στιγμή. Προέχει τώρα η ενημέρωσή μας από τον χώρο του κορονοϊού, Νίκο Μουτζάκη. Τι ενημέρωση είχαμε λίγο νωρίτερα? Ακριβώς, Θάνο. Πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες που γιορτάζουν σήμερα και είναι πάρα πολλοί. Όπως και ο φανατικός μας, ο Κωστής Κοκολάκης, μας παρακολουθεί καθημερινά, το ευχηθούμε τα χρόνια πολλά. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον πατέρα μου και στην ανιψιά μου και σε όσους έχουν εορτάζονται στην οικογένειά τους. Ξεκινάμε λοιπόν, Θάνο, με τα νούμερα. Ενώ είναι εν εξελίξει οι ανακοινώσεις των Τσιόδραχα Χαρδαλιά, αυτή τη στιγμή απαντάει σε ερωτήσεις ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας στους δημοσιογράφους. Σήμερα είχαμε 3 νέα κρούσματα, εκ των οποίων το ένα ήταν ένα 8-μηνο μωράκι με υποκείμενα νοσήματα από ένα νοσοκομείο παιδών της Αγίας Σοφίας, το οποίο είναι και διασωληνωμένο, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οπότε φτάσαμε αισίως στους 2.853 κρούσματα, ενώ δυστυχώς είχαμε και 2 νέους θανάτους σήμερα, φτάνοντας αισίως στους 168 από το τέλος του Φλεβάρη μέχρι και σήμερα. Να πούμε ότι 21 συνάνθρωποι μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στις εντατικές κλινικές, ενώ 98 συνάνθρωποι μας, ένα μεγάλο νούμερο, βρίσκονται εκτός ΜΕΘ και πλέον είναι σε καλύτερη κατάσταση η υγεία του, Θάνο. Άσχημο το γεγονός με την εξέλιξη του μικρού παιδιού. Σίγουρα είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά σε κάνουν να πονάει το στομάχι σου από το άγχος και από τα στεναχώρια που σε καταβάλει και ας ελπίσουμε να μην έχουμε παρόμοια άλλα περιστατικά, μιας και είμαστε και λίγο πριν, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, την έναρξη των δημοτικών σχολείων, που φαίνεται ότι η κυρία Ζαχαράκη δεν το αποκλείει. Σε πρωινές της δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση του Sky, δεν αποκλείει τα δημοτικά σχολεία να ανοίξουν. Εγώ βέβαια για μία φορά ακόμα έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό για το εάν θα πρέπει τα σχολεία αυτά να ανοίξουν, για το αν θα πρέπει τα σχολεία να λειτουργήσουν για τις λίγες τις μέρες που απομένουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Φαντάζομαι ότι οι ηθήνοντες και αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα έχουν πάρει κάποια στοιχεία, γνωρίζουν ότι είναι καλό να τα σχολεία αυτά να ανοίξουν και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όχι την υπηαγωγία. Γίνεται μια κουβέντα, δεν ξέρω αν κατά τόπους για τους παιδικούς σταθμούς ακόμα, δεν ξέρω αν θα μπουν σε διαδικασία ακόμα και τα μικρά αυτά παιδιά να ξεκινήσουν το σχολείο. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Σίγουρα η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα εξελίξεων και ανακοινώσεων και στο θέμα της παιδείας. Και να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της εστίασης, Νίκο Μουτζάκη, μιας και ο Κώστας Ζαχαριάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου, έβγαλε χθες μία ανακοίνωση το βράδυ, δηλώνοντας την μεγάλη ανησυχία για την όλη εξέλιξη των θεμάτων που
δεν καλύφθηκαν από την πολιτεία. Σήμερα το πρωί στη ραδιοφωνική μου εκπομπή ήταν στον αέρα ο Κώστας Ζαχαριάς. Είπε ότι περίμεναν ότι ο ΦΠΑ θα μειωθεί στο 6% όπως είχαν ζητήσει σε όλα τα είδη τα οποία εμπορεύονται και διακινούν, όχι μόνο στον καφέ και στα ροφήματα, και περίμεναν ακόμα και άλλες ρυθμίσεις για τα δάνεια, για τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, κάτι που δεν έλαβαν ως απάντηση από την πολιτεία, και πλέον τώρα μόνο στηρίζονται στη βοήθεια του Δήμου. Και ο Κώστας Ζαχαριάς είπε συγκεκριμένα ότι αν δεν βοηθούμε και από το Δήμο, τότε σίγουρα 3 στα 10 μαγαζιά φέτος δεν πρόκειται να ανοίξουν. Υπάρχει μια κατήφια στον κλάδο μας, μια δυσκολία στο χώρο μας, τα έξοδα τρέχουν, οι υποχρεώσεις μας τρέχουν και τα έσοδά μας είναι μηδενικά. Έτσι είναι, Θάνο. Από ό,τι φαίνεται, ο αγώνας που έχει δώσει ο Σύλλογος Εστίασης έχει πιάσει εν μέρη. Δυστυχώς όμως σε βασικά ζητήματα δεν έχουν καταφέρει αυτό που θέλανε. Είδαμε ότι αντί για 1η Ιουνίου καταφέρανε να το πάνε 25 Μαΐου, οπότε κερδίσανε μία εβδομάδα. Από την άλλη όμως ο φόρος παραμένει υψηλός και μάλιστα το 13% θα μείνει σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει τα εστιατόρια κυρίως. Είδαμε ότι ο καφές πήγε στο 13%, τα ροφήματα αυτά. Νομίζω ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε, να βάλει ακόμα περισσότερο το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη της και να δώσει κάποιες βοήθειες ακόμα μεγαλύτερες, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι η εστίαση, δυστυχώς, είναι ένας βασικός κλάδος ο οποίος πρέπει να στηριχτεί. Ίσως τελικά να φέρουν κάτι παραπάνω μέχρι τις 25, ίσως να το πάνε σε κάποιον επόμενο. Θεωρώ ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει παραπάνω. Φυσικά και έξω έχω υπάρξει ευχαριστημένοι με αυτά που ακούσαμε. Διότι και νομίζω, Θάνο, δεν ξέρω αν έχει σχολιαστεί από το άνοιγμα 15 Ιουνίου των καταλυμάτων, ενώ οι γραμμές οι αεροπορικές κύριος Ιουλίου. Αυτό εμένα μου κάνει κάπως. Δηλαδή, σαν σου λέει η κυβέρνηση, εγώ θα στα ανοίξω 15, εσύ βέβαια δεν θα μπορείς να δουλέψεις 15, οπότε σου γλιτώνω και ένα 15ήμερο, γλιτώνω μισό μήνο από το να πληρώνω άνεργους πολίτες. Δηλαδή, εγώ σου δίνω το OK να ανοίξεις, αλλά εσύ τελικά δεν μπορείς να ανοίξεις. Αυτό δεν είναι ότι επενδύει η πολιτεία στις αφήξεις πολιτών μέσα από δικό τουρισμό και μάλιστα έγινε και μια κάποια συμφωνία με χώρες της βαλκανικής μεριάς ώστε να έχουμε αύξηση των τουριστών και των επισκεπτών μας με οδικό τρόπο, βέβαια κάτι που εμάς εδώ στο Κρήτη δυστυχώς δεν μας τα εγγίζει, πιο πολύ επηρεάζει Χαλκιδική, Μακεδονία, ακόμα και τη μεριά της Ηπείρου, μιας και είναι κοντινές εκεί οι αποστάσεις. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ακόμα πολύ μακριά για τις χώρες αυτές, ώστε να κάνουν διακοπές σε Βαλκάνια στην Κρήτη, μιας και έχουμε το κομμάτι του Αιγαίου Πελάγου που πρέπει να διανύσουν, οπότε εκεί αυξάνεται και ο χρόνος για να φτάσουν εδώ, αλλά και το κόστος βέβαια, διότι δεν ξεχνάμε ότι το κόστος των αυτοκινητικών εστιών για ένα αυτοκίνητο από Ηράκλειο, που πάει Πειραιά Ηράκλειο, είναι αρκετά τσιμπημένο με τα μειωμένα. Δεν ξέρω τώρα με τη μείωση του ΦΠΑ στα εστίρια πόσο μπορούν τα εστίρια αυτά να μειωθούν. Σίγουρα όμως δεν πρόκειται ποτέ να είναι τόσο πολύ φθηνά που να προκαλέσουν πάρα πολύ κόσμο να επισκεφθεί την Κρήτη. Στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί καθημερινά στις εκπομπές μας, Νίκο Μουτζάκη, έχει να κάνει με την καθαριότητα. Το πρωί είχα στο ραντεβού τον κύριο Γιώργο Βάρα, τον αρμόδιο δήμαρχο καθαριότητας για το Δήμο του Αγίου Νικολάου, ο οποίος μου είπε ότι ελήφθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόσληψη 35 συμβασιούχων στην παρούσα φάση. Άλλοι τόσοι το επόμενο διάστημα θα προσληφθούν. 30 εργάτες και 5 χειριστές μηχανημάτων απορριμματοφόρων και άλλων μηχανημάτων, οι οποίοι θα πιάσουν δουλειά μετά από κανένα μήνα περίπου, όπου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψής τους, διότι όλη αυτή η διαδικασία πάντα δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και βέβαια να πούμε ότι ελπίζουμε οι τελευταίοι οι οποίοι θα προσπαθούν για την καθαριότητα να παραμείνουν στην καθαριότητα και να μην ασχοληθούν ως διαμαγείας μια κάποια στιγμή με κάποιο άλλο αντικείμενο, γιατί έχουμε τεράστια ανάγκη από την καθαριότητα στον Δήμο του Αγίου, γιατί η καθημερινότητα μας παρουσιάζει εικόνες που δεν μας τιμούν καθόλου και ίσα ίσα προβάλλουν τους περισσότερους από εμάς. Πραγματικά όλοι οι εργαζόμενοι που θα μείνουν στην καθαριότητα να παραμείνουν στην καθαριότητα. Έτσι ακριβώς είναι, Θάνο, βέβαια και σε άλλες πόλεις είναι αυτό, από ό,τι βλέπω. Και στο Ηράκλειο που έκανα τη βόλτα με χθες, περνώντας τα σκαλοπάτια από το χτέρι για να φτάσω στην πλατεία Ελευθερίας, το σκουπιδαριό ήταν απίστευτο.
Και μάλιστα σε κουβέντα με την κοπέλα μου έλεγε, εντάξει, καλύτερα είμαστε με τον Νικολάο. Αν το δούμε όμως αναλογικά, τους 250.000 κατοίκους που έχει το Ηράκλειο με τους 10.000 που έχουμε εμείς, πραγματικά είμαστε μια πολύ γονική πόλη, με πολίτες που δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος τους εδώ πέρα. Και ίσως θα πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν και τσουχτερά πρόστιμα από το Δήμο σε περιπτώσεις που βλέπουν κάτι τέτοιο να γίνεται. Ελπίζω τα 35 άτομα να προσληφθούν, να πιάσουν, να σηκώσουν μανίκια, να πιάσουν δουλειά και να καθαρίσει αυτή η πόλη επιτέλους, να δείξει το λαμπερό της πρόσωπο, το καθαρό της πρόσωπο, διότι πραγματικά ο Νικόλαος είναι μια ομορφιά. Όταν δεν το λερώνουμε εμείς οι ίδιοι, είναι μια απέραντη ομορφιά. Πραγματικά. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τις παραλίες μας καθαρές, μιας και ήμασταν ξανά μία από τις περιοχές με τις πιο γαλάζιες, με τις πιο πολλές γαλάζιες σημαίες. Νίκο Μουτζάκη, ο Άρης Κόλλος, πρέπει τουλάχιστον τις θάλασσές μας, τις παραλίες μας, τις αμμουδιές μας να κρατήσουμε όσο πιο καθαρές γίνεται, διότι είναι το στολίδι μας, είναι η βιτρίνα μας, είναι η αιτία που μπορεί κάποιος να έρθει για να κάνει διακοπές στον Άγιο Νικόλαο. Οι πολύ καλές μας θάλασσες, η πολύ καλή ποιότητα στο νερό που έχουμε, η καθαρότητα στο νερό και πάνω απ' όλα βέβαια αυτό εξαρτάται από εμάς να το διατηρήσουμε κάπως έτσι. Είπες νωρίτερα ότι πήγες στο Ηράκλειο εχθές με το ΚΤΕΛ. Πώς ήταν η εμπειρία σου στα νέα δεδομένα του ΚΤΕΛ, Νίκο Μουτζάκη? Όχι, δεν πήγα με το ΚΤΕΛ. Έφτασα όταν έφτασα στο Ηράκλειο, ανέβηκα με το ΚΤΕΛ, στα μάτια του ΚΤΕΛ και πήγα στην πλατεία Ελευθερίας, δεν είχε κάτι τέτοιο. Βέβαια, έχω πετύχει λεωφορεία, τα οποία πηγαίνουν του ΚΤΕΛ του Λασιτίου. Βλέπω τα κενά που υπάρχουν στα καθίσματα, βλέπω επιβάτες με μάσκες, κατούδια αποστάσεις. Εννοείται ότι το λεωφορείο δεν γεμίζει, αλλά είναι με 50% πληρότητα. Και οδηγός, έχω δει οδηγό και εισπράκτορα ή συνοδηγό και αυτοί με μάσκες. Θεωρώ ότι στο ΚΤΕΛ τα πηγαίνουν αρκετά καλά τα πράγματα και τηρούν τα μέτρα προστασίας. Θα έχουμε σύνδεση μαζί τους από την ερχόμενη εβδομάδα σίγουρα για να αναλύσουμε το θέμα αυτό των μεταφορών μέσω των λεωφορείων στην Κρήτη, διότι το ΚΤΕΛ επιτελεί ένα σπουδαίο έργο καθημερινά, μεταφέροντας όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και πάρα πολλούς ανθρώπους, ευπαθείς ομάδες κτλ. Αλλά και εργαζόμενους, γιατί τώρα από τα ξενοδοχεία θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους, σίγουρα πάρα πολλοί μετακινούνται και μεταφέρονται με το λεωφορείο, ειδικά στα ξενοδοχεία που είναι εκεί, Χερσόνησο, Μάλια κτλ. Αλλά και εδώ πάρα πολλοί μετακινούνται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Να πούμε ότι σαφώς και περιμένουμε να δούμε κίνηση στο νησί μας το επόμενο διάστημα, μόλις οι αεροπορικές εταιρείες ανοίξουν. Ήδη πολλές εξ αυτών έχουν εξαγγείλει τυπικό πλάνο για το επόμενο διάστημα και μάλιστα από μετά τις 15 του Ιούνιου, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ο τουρισμός στη χώρα μας ξεκινάει, ανοίγει και είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου, μεγάλων ιστοσελίδων παγκόσμιας αναγνώρισης, όπου υμνούν την Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την όλη αυτή η κατάσταση και σίγουρα και η Κρήτη είναι από εκείνα τα μέρη της πατρίδας όπου έχει δείξει μια συμπεριφορά άψογη και άριστη σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάμπλωση του κορονοϊού. Τώρα βέβαια δεν ξέρω με το να έχουμε συχνά κόσμο τι ακριβώς θα γίνει, μιας και στα νησιά βγήκε μια ανακοίνωση λίγο νωρίτερα το μεσημέρι ότι πρέπει να είναι τα νησιά έτοιμα να υποδεχθούν επισκέπτες και με κορονοϊό. Έτσι ακριβώς είναι, Θάνο. Έχουμε δει ότι και στις ταξίδια τα αεροπορικά θα γίνουν χωρίς να υπάρχει αυτό το υγειονομικό διαβατήριο για το οποίο συζητιόταν πολύ εδώ και 15 μέρες. Τελικά δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει το τεστ, θα περνάει έτσι, καραντίνα θα γίνεται σε συγκεκριμένο τρόπο. Νομίζω ότι προσπαθούμε να κερδίσουμε πράγματα, ρισκάροντας φυσικά, αλλά από την άλλη δεν γίνεται να κάνουμε και αλλιώς. Πρέπει να προχωρήσει η οικονομία, διότι δεν νομίζω η κυβέρνηση να αντέξει. Βλέπουμε ότι ακόμα και στην εστίαση το 24 το έκαναν 13, ενώ θα μπορούσαν να το κάνουν 6. Δεν το κάνουν για κάποιους λόγους, δεν το κάνουν. Προφανώς και τα κουκιά. Οπότε καλό είναι να ρισκάρουμε αναγκαστικά και ελπίζω να μας βγει σε καλό. Νομίζω ότι όλα είναι υπέρ μας. Είτε από αριθμό θανάτων, είτε από καιρό, είτε από παραλίες. Βλέπουμε ότι τα νέα είναι φάση που έρχονται στην Κρήτη. Έργα και στον Άγιο Νικόλαο έχουμε δει ότι γίνονται αρκετά έργα που θα τα δει και ο ξένος επισκέπτης που θα έρθει στην πόλη μας. Πάμε καλά, αρκεί να προσέχουμε, αρκεί να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε, δεν πρέπει να εφησυχαστούμε και δεν πρέπει να νομίζουμε ότι όλο αυτό έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση συνεχώς.
Για να δούμε λοιπόν την εικόνα της Κρήτης όπως μας μεταφέρει ο Καθήλυν Αρμόδιος, άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει τη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης, την καθημερινότητα και των επενδύσεων σε επίπεδο Κρήτης. Να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Σταύρο Ναωτάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε στο www.fonia.gr. Κύριε Ναωτάκη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, Κοντρίλια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή δύναμη έχουμε σε όλους. Να είστε καλά, χρειαζόμαστε δύναμη, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί πραγματικά έχουμε αποδείξει την περίοδο που μπορεί. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Κύριε Ναωτάκη, να πάμε κατευθείαν στην κουβέντα μας. Αποδείχθηκε, αγαπητέ κύριε Ναωτάκη, ότι και υγειονομικά η Κρήτη τα κατάφερε στην παρούσα πολύ δύσκολη περίοδο και φαίνεται ότι είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό κομμάτι σε ό,τι αφορά τη σύγκρισή μας και με άλλες περιοχές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου γενικότερα. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι όχι μόνο η Κρήτη αλλά και όλη η Ελλάδα πειθάρχησε στα μέτρα τα οποία γενικεύαλα και παρά τη δική μας ιδιοσυγκρασία ως κριτική με την προσλάβη που έχουμε, εμείς ακολουθήσαμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, ακολουθήσαμε τις οδηγίες των ειδικών και δόξα τω Θεώ η Κρήτη δεν είχε τα κρούσματα τα οποία υπήρχαν σε άλλες περιοχές. Είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε το Πανεπιστημιακό μας Ίδρυμα, έχουμε τα νοσοκομεία μας, έχουμε το Υπηρεσίες Υγείας στο νησί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και εμείς από την πλευρά τη δική μας συνεχώς προσπαθούμε να ενισχύουμε μέσα από την υλικοτεχνική υποδομή η οποία χρειάζεται τα νοσοκομεία μας. Και ήδη μπορώ να σας πω ότι ήδη έχω γράψει μια νέα πρόσκληση από το περιφερειακό πρόγραμμα για να υποβληθούν εξετάσεις 10 εκατομμυρίων για εξοπλισμό στα νοσοκομεία της Κρήτης και γενικά στην 7η ΥΠΕ. Άρα και εμείς από την πλευρά τη δική μας προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να συμβάλλουμε μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων για να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και δόξα τω Θεώ έχει πάει πάρα πολύ καλά. Για τα επόμενα βήματα τώρα πρέπει να δούμε πώς η οικονομία της Κρήτης που το 50% του ΑΕΠ ζει από τον τουρισμό, είναι από τον τουρισμό, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες. Εδώ χρειάζεται η στήριξη όλων. Έχουν γίνει κάποια θετικά μέτρα από την κυβέρνηση, όμως χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση οι εργαζόμενοι. Κατά την άποψή μας και σύμφωνα με όσα έχουμε συζητήσει σήμερα, χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση. Εμείς θα διαφημίσουμε το νησί ως ένα ασφαλή προορισμό για να μπορεί να έρθει κόσμος στο νησί και για τα προϊόντα μας που πραγματικά τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης μπορούμε να έχουμε ένα εισόδημα αρκετά καλό. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη, κύριε Κροντήλια, ότι η Κρήτη δέχτηκε μεγάλα πλήγματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός αυτή την υγειονομική κρίση που είχαμε με τον κορονοϊό. Είχαμε από την Τόμο Σκου 100 εκατομμύρια. Είχαμε από την ελαιοπαραγωγή μείον 100 εκατομμύρια. Είχαμε 250 εκατομμύρια από τις ζημιές οι οποίες έγιναν στο έδαφος στα Χανιά το 2019 το Φεβρουάριο, αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες. Άρα κοντά στο 500 εκατομμύρια είχαν ζημιές. Τώρα, εάν έχουμε τις απώλειες φετινή χρονιά στον τουρισμό που να είναι μεγάλες, τότε θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο νησί μας για την επιβίωση αρκετών ανθρώπων για πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Όμως υπάρχουν μέτρα θετικά. Θεωρώ ότι μπορούν να βελτιωθούν ακόμα για τους εργαζόμενους τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για το νησί μας. Εχθές, κύριε Ναωτάκη, το πρωί σε όλες τις πρωτεύουσες της Κρήτης οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είχαν τις δικές τους συγκεντρώσεις διεκδικώντας να μάθουν τι ακριβώς θα γίνει με το δικό τους στο μέλλον. Και μάλιστα μας παρακολουθεί τώρα και ο κύριος Πεπόνης, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου του νομού Λαστείου, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη της των εργαζομένων που πάντα παρέχει και ειδικά τώρα στους εργαζόμενους στον τουρισμό. Επίσης γνωρίζω, κύριε Ναωτάκη, ότι είναι πάμπολες οι τηλεδιασκέψεις που κάνετε τόσο με τους πρόεδρους των εργατικών κέντρων, με τους αρμόδιους στο κομμάτι τουρισμού παράγοντες για την Κρήτη και πραγματικά περιμένουμε από την περιφέρεια και στο θέμα του τουρισμού και της απασχόλησης να έχει μια πρωτοβουλία αναλάβει άμεσα, μάλλον να αναλάβει άμεσα μια κάποια πρωτοβουλία για να ενισχύσει όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τον κλάδο που είναι η βαριά μας βιομηχανία.
Πρέπει να σας πούμε ότι χθες είναι μια πολύ δυναμική εδώ συγκέντρωση από τους εργαζόμενους. Ήρθε μου παρέδωσε το ψηφιακό, άμεσα το μετέφερα στα συναρμόδια Υπουργεία. Όπως είπε και ο κ. Κόνης, είμαστε πάντα σε μια συνεννόηση με όλα τα ελληνικά κέντρα, με τους εργαζόμενους, αλλά και με τους φορείς του τουρισμού. Πρέπει να σας πω, κ. Κόνη, ότι κάθε Σάββατο πάνω από 3 με 4 ώρες κάνουμε με όλους τους φορείς του τουρισμού 3 ώρα, 4 ώρα, την εδιαφέρουσα, την εδιαφέρουσα, με την παρουσία πολλών υπουργών, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για να δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα είναι καθοριστική για την οικονομία του νησιού, πάρα πολύ για τους εργαζόμενους. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Όλοι οι άνθρωποι που δούλευαν πέρυσι θα ξαναβρούν δουλειά με τον μισθό τον ίδιο, να μην υπάρχουν περικοπές, και θεωρώ ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και πρέπει να έχουμε τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες άρχονται σε ένα ασφαλή προορισμό, όπως είναι η Κρήτη. Ασφαλώς έτσι, κύριε Ανατολάκη, αυτό είναι που επιδιώκουμε, οι αεροπορικές εταιρείες να ανοίξουν φτερά, να γεμίσουν αεροπλάνα και να τους φέρουν τον κόσμο στην μεγαλώνωση για ένα ακόμα καλοκαίρι. Ο Νίκος Μουτζάκης, ο συνάδελφος, έχει κάτι να σας ρωτήσει, κύριε Ανατολάκη. Παρακαλώ πολύ, Νίκο. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Ανατολάκη. Φαντάζομαι ότι τα έργα συνεχίζονται στην Κρήτη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και με το γεγονός ότι τα στατιστικά πέρσι δυστυχώς ήταν πάρα πολύ άσχημα σε αφορά τους θανάτους από τροχαία στην Κρήτη. Είχαμε 60 νεκρούς το 2019. Τι γίνεται με τον ΒΟΑΚ, αυτό το μεγάλο έργο που ξεκινάει από την Σιτία μέχρι την Κίσαμο, αν προχωράει και αν τελικά κάποια στιγμή εμείς θα ζούμε για να δούμε αυτό τον πολύ διαφημιζόμενο ΒΟΑΚ. Είστε μικρός, θα τον δείτε. Αυτό. Να πω, συνεχίζει το Υπουργείο για να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Γνωρίζετε την άποψή μου, την έχω πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς από το 2011 εμείς ξαφουστήκαμε μέσα από τις προτάσεις τις οποίες είχαμε κάνει για να προχωρήσουν οι μελέτες. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Και σε μια συνάντηση που είχαμε τον ίδιο τον Υπουργό του κ. Καραμαλή με πολλούς πλησιακούς παράγοντες, αυτό το οποίο έχουν πάρει ως στόχο την φετινή χρονιά να ολοκληρωθούν οι μελέτες οι οποίες χρειάζονται, ούτως ώστε το 2021 να προχωρήσει για, για τα περιβαλλοντικά, την έκθεση των περιβαλλοντικών. Δεν έχει σταματήσει, προχωρεί αυτή η διαδικασία και θεωρώ ότι αν πάει το χρονοδιάγραμμα όπως με έχει διαβεβαιώσει ο ίδιος ο κ. Καραμαλής, τότε μπορεί το τέλος του 2021 ή το 2022 να δημοπρατείται το έργο. Και εμείς έχουμε βάλει ως στόχο με όλους τους φορείς της Κρήτης, με όλους τους δημάρχους, με όλους τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν μια ανάπτυξη στο νησί μας, ότι για μας νοείται βόρειος οδικός άξονας από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Όμως, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για να έχουμε και λιγότερα ατυχήματα, γιατί πρέπει να σας πω και μου ζητάει ότι τα περισσότερα γίνονται στο επαρχιακό δίκτυο, δυστυχώς, και σε ειδικά πόλεις, γύρω από τις πόλεις, και εδώ πρέπει να δούμε όλοι μας και την οδική μας συμπεριφορά. Όμως, για τον βόρειο οδικό άξονα μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα αδημοπράτητα 20 εκατομμύρια σε Υπουργείο Υποδομών που πρέπει να δοθούν και να δημοπρατηθούν για την οδική ασφάλεια στο βόρειο άξονα. Εμείς, από την πλευρά τη δική μας, ως συντήρηση, ξεκινούμε για δημοπράτηση περίπου 30 χιλιόμετρων στα πιο επικίνδυνα σημεία του βόρειου οδικού άξονα και ξεκινούμε μέσα στον Ιούνιο για το επαρχιακό δίκτυο, γιατί ενδιαφέρει όλους τους πολίτες της Κρήτης και το επαρχιακό δίκτυο, μια δημοπρασία που θα βράει. Η δημοπρασία έχει κλείσει, αλλά να ξεκινήσει αυτός ο διαγωνισμός, 452 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο του νησιού. Έργο προϋπολογισμού 95 εκατομμυρίων, είναι κοντά στα 7,5-8 εκατομμύρια στο Ανασίτη ο προϋπολογισμός. Μέσα στον Ιούνιο ξεκινά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τις 4 περιφερειακές ενότητες, αν είναι δυνατόν, να ξεκινήσει άμεσα, διότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχει βελτιωθεί κατά πολύ όλα τα τμήματα αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα για το επαρχιακό δίκτυο. Ό,τι μπορούμε κι εμείς από την πλευρά τη δική μας και σύμφωνα με τα τμήματα τα οποία υπάρχουν, προσπαθούμε, διεκδικούμε και υλοποιούμε αυτό το προγραμματισμό που κάνουμε.
Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θρυνούμε ανθρώπινες ζωές, κύριε Νεωτάκη, το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ένα ασφαλή βόρειο δικό άξονα, όπως είπες, και το επόμενο βήμα, οι κάθετοι υπόλοιποι άξονες, οι οποίοι θα συνδέσουν το γράμμα των Νότων στη Μεγαλόνησο. Κύριε Νεωτάκη, είδαμε ότι και ο πρωτογενής τομέας, στην παρούσα περίοδο την οποία έχουμε περάσει, έχει συμβάλει κατά πολύ στην όλη αυτή η αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει βοηθήσει, και αντί οι παραγωγές να πάνε στις χωματερές, έχουν προωθηθεί προς ευπαθείς ομάδες, προς κοινωνικό σύνολο, και φαίνεται ότι και στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα ο ανθρωπισμός στην Κρήτη και στην εργασία, όπως πολύ συχνά επικαλείστε και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είδαμε και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά από την Ράπετρα, που πολλά προϊόντα έδωσαν προς την περιφέρεια και δώσαμε σε ευπαθείς ομάδες. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορούν τα προϊόντα να φεύγουν με εξαγωγές. Το ζητούμενο είναι να μπορούν να αποκτούνται τα προϊόντα και στην Ελλάδα, για να μπορεί να απολαμβάνει και ο αγρότης μας, να απολαμβάνει τον κόπο, τον υδρότα του, αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι ο δεύτερος πυρός ανάπτυξης του νησιού και την οικονομία είναι ο πρωτογενής τομέας. Επενδύουμε στον πρωτογενή τομέα πάνω στην ποιότητα, στην ταυτότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούμε, και ειδικά έχουμε προχωρήσει σημαντικά στην Κρήτη, πάρα πολύ παραγωγή πάνω σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, αυτό της επιχειρηματίας, όμως δέχεται πάρα πολλά πλήγματα. Σας είπα ένα με την ελαιοπαραγωγή, οι καταστροφές οι οποίες προέρχονται από διάφορα καιρικά φαινόμενα, από τη μη προώθηση προϊόντων, την εξαγωγή, την εσωτερική αγορά, πάντα έχει ο αγρότης πάρα πολλά προβλήματα. Όμως πάντα αποτελεί ένα στήριγμα για πάρα πολλές οικογένειες. Η Κρήτη παράγει σημαντικά προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, που αυτά θέλουμε να προωθήσουμε, και αυτό κάνουμε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο προφήκη έχει κάνει πάρα πολλά βιού, έχει ένα εξαιρετικό θετικό αποτέλεσμα για την προώθηση των προϊόντων μας. Πρέπει όμως τα προϊόντα να πάνε στα ξενοδοχεία μας, να πάνε, γιατί τόσο εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται δεν θα φέρουμε στην φετινή χρονιά, η οποία θα είναι μια χρονιά που δεν θα έχουμε τον τουρισμό των προηγούμενων χρόνων. Πρέπει όμως οι ξενοδόχοι μας να παίρνουν ποιοτικά τοπικά προϊόντα και να προωθούν μέσα από τα ξενοδοχεία τους. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει από τον κύριο Νεωτάκη και στις ραδιοφωνικές μας συνεντεύξεις ότι θα πρέπει οπωσδήποτε οι ξενοδόχοι να βάλουν μέσα στα ξενοδοχεία τους την κρητική διατροφή, τα κρητικά προϊόντα, και να ενισχυθεί ταυτόχρονα και ο πρωτογενής παράγοντας. Και είναι μια δύσκολη, θα είναι η φετινή χρονιά μια δύσκολη, άρα βήμα-βήμα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Εδώ πρέπει να σας πω επίσης ότι εμείς δεν σταματήσαμε ούτε μια μέρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαι στο γραφείο επί 12 ώρων βάσεως κάθε μέρα, για να μπορώ να συντονίσω πάρα πολλές ενέργειες, άλλες αυτές που πρέπει να φαίνονται, άλλες αυτές που δεν πρέπει να φαίνονται, να μην σταματήσουν τα έργα, γιατί τα έργα τα οποία κάνουμε και εμείς ως εταιρεία, αλλά και οι Δήμοι σε όλη την Κρήτη, τα οποία προέρχονται μέσα από το περιφερειακό μας πρόγραμμα και από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δίνουν χιλιάδες θέσεις εργασίας το νησί. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε ανάπτυξη, απασχόληση, αλλά πάρα απ' όλα κοινωνική συνοχή. Και αν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή στο νησί μας. Άρα ζητούμε να βελτιωθούν όλα τα θέματα για τους εργαζόμενους. Στον τομέα του τουριστικού, ο προϊόντος δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος, δουλεύουν πάρα πολλές οικογένειες, πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Σωστά. Ωραία. Κύριε Αρναουτάκη, να έρθουμε λίγο στο Λασίθι και να πάμε στη Νεάπολη. Να ρωτήσω λίγο για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νεάπολη. Πώς πηγαίνει αυτό το έργο? Ένα έργο με τη δική του ιστορία. Δυστυχώς, για πολλά χρόνια δεν μας άκουσαν πώς έπρεπε να γίνει. Όμως, προχώρησε ο διαγωνισμός. Ήδη έχει αναπτυχθεί σε ένα πάρα πολύ καλό μελετητικό γραφείο και θεωρώ ότι μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, εμείς άμεσα θα προχωρήσουμε στην δημοκράτηση αυτού του σημαντικού έργου, που δεν θα είναι μόνο για την Νέα Πολύ, για το Λασίθι, θα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για όλη την Κρήτη. Είναι μια δέσμευση της περιφέρειας απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους
που έχουν προσφέρει και το οικόπεδο, αλλά προσφέρουν και χρήματα. Εμείς από τα δικά μας ολοκληρώνουμε τη μελέτη αυτά τα οποία χρειάζονται και επίσης θα συμβάλλουμε για να μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο οικονομικά. Είναι ένα έργο που πραγματικά έχει περάσει από πάρα πολλές μπλιγάδες, πέτρες, κύριε Αγνάτη. Δυστυχώς δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, αλλά έτσι είχαν αποφασίσει κάποιοι άλλοι τον τρόπο δηλαδή που θα μπορούσε να προχωρήσει, αλλά εντάξει, και με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου είχαμε συνοηθεί και να γίνει δωρεάν η μελέτη. Δυστυχώς δεν την αποδέχτηκαν, αλλά να μην πάμε στο παρελθόν, να πάμε στο σήμερα, να πάμε στο αύριο. Το έργο θα γίνει. Είναι μια δέσμευση της περιφέρειάς μας απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια πάσχαν για να μπορεί να γίνει αυτό το έργο. Πολύ ωραία. Κύριε Ναοτάκη, είπατε λίγο νωρίτερα για τα 7,5 εκατομμύρια της μελέτης που αφορά από το νομό Λαστείου για τα οδικά έργα και την δημιουργία πιο ασφαλούς οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λαστείου. Τα υπόλοιπα έργα τα που είναι σε άμεση προτεραιότητα για την Ανατολική Κρήτη, κύριε Ναοτάκη, επιγραμματικά ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πρώτα στην ατζέντα της τελικών υπηρεσιών της περιφέρειας? Πρέπει να πούμε ότι μέσα από το σχεδιασμό που έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και προηγούμενα, χρηματοδοτήσαμε και το βιολογικό του Παπρίγιαλου και το βιολογικό στο Παλαιόκαστρο σημαντικά ποσά κοντά στα 16-17 εκατομμύρια, όπως επίσης μέσα από το σχεδιασμό που έχουμε κάνει μαζί με τον ΕΖΑ έχει εγκριθεί το εργοστάσιο για τη διαχείριση απορριμμάτων στη Σιτία. Άρα έργα σημαντικά που αφορούν τα στερεά και υγρά απόβλητα για την περιφερειακή ενότητα Λασιτίου προχωρούν. Προχωρεί για την ΕΑΠΟΕ, προχωρούν τα ΕΚΑ και επίσης μέσα από την συνεργασία που, την εξαίρετη συνεργασία μπορώ να πω, που έχουμε με όλους τους δημάτους σε όλη την Κρήτη αλλά και στο Λασί που αναφερθήκατε, προσπαθούμε και με τα έργα να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να σας πω, θυμάστε τις ζημιές που γίνανε στη Σιτία για τον καμπό Παντέλη. Εμείς ήδη ολοκληρώσαμε τα τέχη της υποβάθμισης και ήδη βγάλαμε υπέγραψα αυτές για να βγει ο διαγωνισμός για ένα έργο κοντά στο 1,7 εκατομμύρια για να μπορεί να, γίνουν όλες οι αρχές εργασίες που χρειάζονται και να έχουμε ένα ασφαλή ποταμό. Σύμφωνα με αυτό που λέει η μελέτη η οποία έγινε. Εμείς εδώ ή μεγάλο έργο, από τη στιγμή που υπάρχει η μελέτη, προσπαθούμε για να έχουμε την χρηματοδότηση, να διεκδικήσουμε την χρηματοδότηση και όσο μπορούμε, ένα έργο που έχει πάει πίσω όμως πρέπει να πω, είναι η παράκαψη σε Λούντα, περιμένουμε την τιμή του δικαστηρίου παρά τις πιέσεις που έχουμε κάνει για να μπορούμε να έχουμε πιο σύντομα και να γίνει αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή της Λούντα, Πλάκα, περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για την τιμή απαλλοντρίωσης και εμείς αμέσως έχουμε δεσμεύσει το ποσό για να τοποθετηθεί αυτό το έργο. Παράλληλα προετοιμάζουμε μια νέα γενιά μελετών οι οποίες θα δώσουν έργα σημαντικά στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ειδικά με ρέματα, με ποταμούς για να μπορούν να μην είναι επικίνδυνοι και επίσης μέχρι τέλος Ιουνίου έχουμε ζητήσει από όλους τους φορείς να υποβάλουν μελέτες οι οποίες μελέτες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από το τρέχον ΕΣΠΑ για να μπορούμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο να έχουμε έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν. Άρα, να κάνουμε 5 έργα που να μπορούν να ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο και εμείς θα τα χρηματοδοτήσουμε μέσα από το ΕΣΠΑ. Όλα αυτά θα είναι μέχρι τέλος του Ιουνίου, παράλληλα και άλλα έργα που αφορούν την οδοπία που ξεπερνούν ακόμα 10 εκατομμύρια που έχουν εγκριθεί για την περιφερειακή ενότητα που θα κάνει η αντιπεριφέρεια Λασιτίου, προχωρούν οι τεχνικές υπηρεσίες για τις μελέτες για να γίνουν ακόμα άλλα 10 εκατομμύρια έργα. Και οτιδήποτε άλλο που εκεί μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Ναοτάκη, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας και σας ευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα που είχαμε
με την παρουσίαση εδώ στο δικό μας το τοπικό δελτίο. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα για την εικόνα της Κρήτης, ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός, ότι είναι μια περιοχή η οποία μπορεί κάλλιστα να έρθει ο επισκέπτης και να περάσει, αν μη τι άλλο, καλά, όπως μόνο εμείς Κρήτη ξέρουμε, να κάνει τον καθένα να περνάει καλά. Υπάρχει μια τάση από την κυβέρνηση με βάση τα δεδομένα με τις αεροπορικές πτήσεις που θα είναι ο κόσμος που θα έρθει λιγότερος φέτος, να ενισχύσει πάρα πολύ τον εσωτερικό τουρισμό. Η Κρήτη δυστυχώς είναι μακριά από την Ελλάδα, κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία, ώστε να προσπαθήσει να μειώσει το μεταφορικό κόστος μιας οικογένειας αχτοπλοϊκά να έρθει από τον Πειραιά στην Κρήτη και το αντίστροφο. Γιατί έχουμε σίγουρα ανάγκη να ενισχυθεί μεγαλώντας από εσωτερικό τουρισμό, αλλά αυτή η θάλασσα πολλές φορές μας χαλάει και ρανάωτάκι. Βγαίνουν τα προγράμματα από το αρμόδιο υπουργείο που δίνουν το βάουτσερ για να μπορεί να έχουμε μια και αύξηση του κοινωνικού τουρισμού. Από εκεί πέρα βλέπω ότι οι εταιρείες και οι αυτοπολιτικές κάνουν διάφορες υπόσχεσεις στις οικογένειες, αλλά το ζητούμενο είναι από τα ξενοδοχεία που οι οποίες δεν υπακιούν. Βλέπω όμως ότι τα προηγούμενα χρόνια περισσότερο πήγαιναν σε περιοχές και ο κοινωνικός τουρισμός που είχαν μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι είχε κρίτη. Χρειαζόταν η οικονομική αυτοστήριξη από αυτούς τους, από τον γεωργικό τουρισμό. Τώρα για την φετινή χρονιά, με την αύξηση του προγράμματος που από 10 εκατομμύρια πήγε στα 30, θεωρώ ότι και εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα τμήμα αυτών των χρημάτων, που όλοι μαζί, αν συμβάλλουμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια μείωση των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων, μια μείωση από πλευράς των ξενοδόχων, θεωρώ ότι θα είναι ένας τόπος η Κρήτη που θα διεκδικήσουμε να είναι μέσα στην προσέγγιση κοινωνικού τουρισμού. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Νατάκη, να ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο. Να είμαστε καλά. Υγιείς για την Κρήτη πάνω απ' όλα και τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι όλες και όλους να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά. Να προσπαθήσουμε με ενότητα όλοι μαζί. Γιατί μαζί με τους Δήμους, μαζί με τους φορείς, ποτέ δεν μπορεί μόνο ένας φορέας να είναι για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλοι μαζί να δίνουμε την καθημερινή μάχη υπέρ των πολιτών που θέλουμε να υπηρετήσουμε και υπέρ της εργασίας. Κύριε Νατάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αν δίναμε έτσι στον Σταύρο Νατάκη, θα λέγαμε Αρναωτάκης ο ενωτικός. Σίγουρα, δηλαδή τόσα χρόνια που παρακολουθώ το ρεπορτάζ από το κομμάτι της περιφέρειας, σε συναντήσεις που έχει με δημάρχους, με αντιπεριφερειάρχες, με εκπροσώπους φορέων κτλ. Το μόνο που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά επιπλέον είναι το κλίμα ενότητας του Σταύρου Νατάκη, και αυτό βέβαια το επιβεβαιώνεται και με την επιλογή μου στις εκλογές, όπου πάντα βγάζει με πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, γιατί είναι σε αυτούς τους ανθρώπους τους ικανούς που ξέρει να εργάζεται και να αποδίδουν καρπή η εργασία. Εκτιμώ, Νίκο Μουρτζάκη, ότι μας περιέγραψε μια πραγματικότητα σε επίπεδο Κρήτης ο Περιφερειάρχης. Δώσαμε κάποια θέματα και εστίασε στον δραστήριο τόσο οι ερωτήσεις για το ΒΟΑΚ, όπως επίσης για το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στη Νεάπολη. Σημαντικές επίσης απαντήσεις πήραμε για την εξέλιξη των έργων αυτών, όσο βέβαια και τα υπόλοιπα έργα, αλλά το σημαντικότερο αυτό της προσέλκυσης κόσμου για τον εσωτερικό τουρισμό που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί, αλλά και για το πλάνο της περιφέρειας σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα που έπονται για την Ανατολική Κρήτη. Έτσι ακριβώς είναι. Θα δω, είναι μια περιφέρεια που θα έλεγα πολύ ενεργή, η οποία προσπαθεί να διαφημίσει σε όλο τον κόσμο την Κρήτη. Το καταφέρνει τις περισσότερες φορές με όμορφα βίντεο και με έργα, αρκετά έργα τα οποία δίνουν πνοή στο νησί μας. Για μένα πάντως βασικό είναι το έργο του ΒΟΑΚ. Επιμένω και επιμένει πάρα πολύς κόσμος. Το έχουμε χιλιοακούσει, το έχουμε χιλιοπεί αυτό το έργο, πρέπει να ολοκληρωθεί. Συμφωνώ ότι οι θάνατοι περισσότεροι γίνονται κυρίως στους επαρχιακούς δρόμους. Φυσικά συμφωνώ ότι υπάρχει έλλειψη οδηγικής παιδείας από πλευράς πολιτών. Όμως είδαμε ότι φτιάχνοντας ένα κομμάτι, και νομίζω ότι είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, όσοι πηγαίνουμε στο Ηράκλειο, βλέπουμε ότι εκεί ατυχήματα δεν έχουν προκύψει. Με ένα διαχωριστικό στιθέο, δρόμος μεγάλος. Εγώ πρώτη φορά βλέπω στην Κρήτη να υπάρχουν πινακίδες με όριο ταχύτητας 110 χιλιόμετρα. Ποιος θα το έλεγε γι' αυτό παλαιότερα, πριν από 5 χρόνια, ότι θα είχαμε τέτοιο δρόμο. Δηλαδή, εκεί έστω για λίγο, 100, όταν βλέπεις αντίστοιχα όμως, Θάνο, ακριβώς έξω από το Ηράκλειο, στην κακή σκάλα, στην κακή στροφή εκεί πέρα, όπως λέγεται, ότι το όριο είναι 40,
σε ένα εθνικό δίκτυο. Πραγματικά σε πιάνουν τα γέλια όταν βλέπεις τέτοιους τραγικούς δρόμους, στους οποίους καθημερινά διανύουν και κυκλοφορούν χιλιάδες Κρήτες. Και όχι μόνο. Οπότε ένα έργο σαν και αυτό του ΒΟΑΚ, ύστερα από πόσα χρόνια, από ό,τι είπε και ο ίδιος, θα ζω να το δω εγώ, ελπίζω να ζουν και γυρεότεροι από μένα. Μακάρι να γίνει πραγματικότητα και να πραγματικά ο κριτικός, και όχι μόνο ο κριτικός, και ο τουρίστας που θα έρθει εδώ, να έχει να πει τα καλύτερα και για αυτό το έργο στην Κρήτη. Όχι μόνο παραλίες ήλιος, θα έχει να μιλήσει για ένα highway, ένα autobahn, όπως λένε στη Γερμανία, ανάλογο όπως των μεγάλων χωρών. Ας μην φτάσουμε ακόμα σε autobahn, ας γίνει τουλάχιστον ένας καλός ασφαλής δρόμος για να πηγαίνουμε ντρέτα που λέμε και ζερβά, και από την άλλη μεριά να μην έχουμε θέματα. Πάντως, εκτιμώ ότι η παρέμβαση του Σταύρου Ναουτάκη έδωσε κάποιες απαντήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την εξέλιξη σε διάφορα θέματα, αλλά και σε επενδύσεις. Μιλήσαμε για πρωτογενή τομέα, μιλήσαμε για υγεία, μιλήσαμε για τουρισμό, μιλήσαμε για κοινωνία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για ασφάλεια, μιλήσαμε για Ευρώπη, που ξέρει πάρα πολύ καλά ο ίδιος. Μιλήσαμε όμως και για τον τουρισμό που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μας. Σίγουρα τα αυριανά μας ρεπορτάζ θα είναι πλούσια, θα πούμε στους δρόμους με τον Νίκο Μουτζάκη να καταγράψουμε την τοπική επικαιρότητα για να δούμε την προετοιμασία των καταστημάτων εν ώψη της ερχόμενης Δευτέρας που τα μαγαζιά καφέ και εστίασης ανοίγουν. Θα έχουμε σύντομες επικοινωνίες και μέσα από τα τηλεοπτικά μας παράθυρα, τόσο με τον Δήμαρχο Καθαριότητας, ίσως να έχουμε καταφέρει να βγάλουμε στη ροή της εκπομπής μας και κάποιον από τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών, όπου και αυτοί περνάνε το δικό τους λογοθάπη το τελευταίο διάστημα, Νίκο Μουτζάκη. Δεν παίζουν, δεν πληρώνονται, δεν έχουν εισοδήματα. Ο πολιτισμός στη χώρα μας έχει κατεβάσει φτερά, σε μια χώρα βέβαια που τον πολιτισμό τον ξέρει πάρα πολύ καλά, τον υπηρετεί πάρα πολύ καλά, και ευτυχώς έχουμε ικανούς εκπροσώπους σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού στην χώρα μας, έτσι κι αλλιώς. Θα μιλήσουμε με εκπροσώπους του πολιτιστικού χώρου της Μεγαλονήσου για να δούμε τι νέα έχουμε και από τον κλάδο το συγκεκριμένο. Γιατί έρχεται καλοκαίρι, πανηγύρια, χορή, συναυλίες, οπότε το καλοκαίρι μας πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να δίνεται και μελωδικά, αλλά και θεατρικά. Έτσι ακριβώς, Άνω. Και πριν κλείσουμε, να αναφέρω και δύο γεγονότα που έχουν συμβεί στην Κρήτη. Για ένα τροχαίο που έγινε στα Χανιά, όπου ένας μοτοσυκλετιστής σε μια διασταύρωση εκεί στο Χανιό και Σάμου, στη Χρυσή Ακτή, τραυματίστηκε ελαφρά, ευτυχώς, και όλα πήγαν καλά. Ενώ για ένα άρθρο που ανεβάσαμε πριν από λίγο, πριν περίπου μία ώρα, για μια εξαφάνιση ενός 27χρονου, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, τελικά πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι βρέθηκε 27χρονος και είναι καλά στην υγεία του. Οπότε είχαμε αίσιο τέλος σε αυτή την μικρή περιπέτεια στο Ρέθι. Με πολύ καλό στάδιο από τον Πολίτικα που μας έστειλε την είδηση με την έβρεση του αγνοούμενου εκεί στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και φαίνεται η εμπιστοσύνη ανάμεσά μας και η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε οι δημοσιογράφοι κάποιων μέσων ανά την Κρήτη. Όπως επίσης, πριν κλείσουμε, Νίκο Μουτζάκη, να πούμε για μία φορά ακόμα το ότι είμαστε πολύ περήφανοι για τις γαλάζιες σημαίες που έχει ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, και βέβαια να επιβεβαιώσουμε ένα δημοσίευμα του Φωνήν.gr πριν από 4 μήνες ότι έρχεται και θα δένει στο λιμάνι για την τρέχουσα τουριστική περίοδο το κουραζιερό πλοίο από την ναυτιλιακή εταιρεία που κάνει πιο πολύ τουρισμό κρουαζιέρα, στη Celestial Cruises, το οποίο θα δένει και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Μία εξέλιξη που παραλάβαμε σαν επίσημο νέο από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου και το είχαμε αναδείξει πριν από αρκετούς μήνες στο φωνήν.gr. Εδώ να βάλουμε μία άνω τελεία το ραντεβού μας για το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 6 και 4. Ευχαριστώ τον Νίκο Μουτζάκη στο τυπερνό παράθυρο, τον Νίκο Κορινάκη στη τεχνική επιμέλεια της όλης αυτής καθημερινής προσπάθειας που κάνουμε, και βέβαια όλες και όλες σας που και σήμερα επιλέξατε το φωνήν.gr και το GoTV του για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση σε θέματα παγκρίτια σήμερα. Καλησπέρα. Καλώς σας βράδυ, να περνάτε καλά.